Καλημέρα σε όλους. Εντάξει, από τότε που τέθηκαν τα ζητήματα, είναι διαχρονικά βέβαια, το αναγνωρίζουμε, γιατί κάναμε ένα ψάξιμο τελικά για τις ευθύνες όλων των διακυβερνήσεων μέχρι τώρα, που δεν στάθηκαν ποτέ να δώσουν λύση. Αξιοποίησαμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε. Κάναμε αμέσως ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο για να λάβουμε απαντήσεις για το κρίσιμο ζήτημα της κάλυψης του προσωπικού, των υποδομών, όλων αυτών που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά οι κοινωνικές δομές. Η κυβέρνηση επέλεξε να ξεγλιστρήσει για τις μη απαντήσεις. Άρα η επόμενη αμέσως κίνηση του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι να την κάνουμε επίκαιρη. Την καταθέσαμε πέρα Τρίτη. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία για να γνωρίζετε, την οποία πρέπει να απαντήσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα δεν έγινε, άρα η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα και δεν μπορεί να το αποφύγει. Βέβαια, εντάξει, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιλογές των κυβερνήσεων και των προηγούμενων και της σημερινής είναι να μιλάμε για κέντρα κοινωνικής απαξίωσης σε έσχατο βαθμό πλέον. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή στη λογική του ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Το δημόσιο σύστημα παιδείας ούτως ή άλλως είναι κατάκτηση του λαού μας και προσφέρει τις επιστήμες, τις ειδικότητες, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν για να καλύψουν τις ανάγκες του λαού μας σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας. Δεν αποδεχόμαστε επίσης, και μπορούμε, θα χρειαζόταν μεγάλη συζήτηση, να μην ανοιχθεί κανένας, λέμε, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οι αντοχές της οικονομίας στο δημοσιονομικός χώρος. Οι ανάγκες για τις οποίες μιλάμε, για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είναι στην κυριολεξία αστεία και ψίχουλα μπροστά στα δισεκατομμύρια που προκύπτουν από τη φοροαφέμαξη όλων μας, και με βάση τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, είτε πάνε για την χρηματοδότηση και το πότισμα της κερδοφορίας 150-200 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε για τους εξοπλισμούς τους για να διεξάγουν συμμετοχή στους άδικους πολέμους, σφάζοντας άλλους λαούς. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό είναι το συζύγιο που δεν πρέπει να ανεχθεί κανείς. Είναι μονόδρομος ο αγώνας που δίνεται, πρέπει να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς αγώνα να αλλάξουν οι προτεραιότητες οποιασδήποτε κυβέρνησης, σημερινής, θεσινής, είτε αυριανής. Αν δεν επιβάλλουμε το δίκαιο της κάλυψης των αναγκών μας, δεν πρέπει να γίνει βήμα στην κατεύθυνση του να ζήσουμε καλύτερες μέρες.